Καλησπέρα και από μένα. Να σας πω ότι έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα για αυτήν την εκδήλωση. Όχι γιατί οι προηγούμενες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει ήταν λιγότερο σημαντικές, αντίθετα, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω απλά παραδοσιακές. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση, για μας τουλάχιστον, μιας νέας εποχής, μιας εποχής γεμάτη από καινούργιε ιδέες, που Πολλέ φορέ ταυτίζονται με νέου ανθρώπου. Δεν είναι απαραίτητο όμω. Οι νέε ιδέε μπορούν να έρθουν από άτομα με νέα νοοτροπία, δεν είναι ηλικιακό το επίθετο. Με αυτή την έννοια αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Γι' αυτό μιλάμε για μια νέα εποχή και όχι για μια νέα οικονομία που στο δικό μου μυαλό είναι ένας περιορισμένος χαρακτηρισμός. Θα σας πω, για παράδειγμα, ένα, κάτι, 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 μια προσωπική εμπειρία. Το Σαββατοκύριακο βγαίνω να περπατήσω ε, κοντά στη θάλασσα και πριν από δύο-τρία Σαββατοκύριακα είχα ξεχάσει το κινητό μου. Στην αρχή με έπιασε νομίζω κάτι που μάλλον και εσεί θα αντιλαμβάνετε αντιλαμβανόσαστε εύκολα, πανικό, χωρί το, το, πανικό δεν υπάρχουμε, χωρί το κινητό δεν υπάρχουμε. Ε, μετά σκέφτηκα ότι ίσω είναι καλό αυτό, γιατί δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα κάνω τηλέφωνο, Σάββατο είναι να ξεφύγουμε λίγο, πιο ζένη η κατάσταση. Κάθος περπατάω, λέω, α ακούσω και λίγο μουσική, καλό είναι αυτό, Spotify. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό το κινητό είναι. <laughs> Περπατά άλλο λίγο. Μετά σκέφτηκα ότι όπω έπεφτε ο, ο ήλιο πάνω στα νερά, ήταν πάρα πολύ ωραίο το τοπίο. Να βγάλω μια φωτογραφία. Δεν βγάζει χωρί κινητό. Και για να μην τα απολόγω, μου ήρθαν και άλλε σκέψει στο μυαλό. Προ το τέλο πήγα να δω και αν τα έχω πάει καλά σε κάποια έτσι, σπρίτ που έκανα. Δεν υπήρχε ούτε sport φυσικά γιατί λείπει το κινητό. Και αυτό είναι ένα απλό τρόπο νομίζω που μάλλον είναι αντιληπτό από όλου εσά ότι η τεχνολογία είναι μέρο τη ζωή μα. Και ναι, μεν αυτό που περιέγραψα είναι το αν θέλετε, ψυχαγωγικό κομμάτι τη ζωή μα, αν το πούμε έτσι, αλλά έχει επηρεάσει κάθε άλλη πτυχή, έχει επηρεάσει τι επιχειρήσει και σε κόστο και σε ταχύτητα. Σήμερα στέλνει ένα μήνυμα πολύ πιο εύκολο και με μηδενικό κόστο. Παλιά χρειαζόταν ένα φαξ, για να μην πάω πιο παλιά. Από την άλλη μεριά έχει επηρεάσει την υγεία μα, αφού έχουν γίνει απίστευτα, απίστευτα τεχνολογικά επιτεύγματα στον τομέα τη υγεία, τη ιατρική. Η ρομποτική ιατρική έχει διαδεχτεί λαποροσκόπηση, υπάρχει το brain scan και ούτω καθεξή. Και ταυτόχρονα υπάρχουν, υπάρχουν θέματα που αγγίζονται και έχουν να κάνουν με το μέλλον τη ανθρωπότητα, που είναι η παιδεία και η εκπαίδευση. Σήμερα σε πάρα πολύ φτωχέ περιοχέ και στην Αφρική και στην Ασία υπάρχει πρόσβαση σε γνώση που λίγο παλαιότερα δεν υπήρχε στα πιο προηγμένα μέρη του δυτικού κόσμου. Αυτό είναι τεράστιο. Και το κυριότερο, θα έλεγα, στο δικό μου τουλάχιστον το μυαλό, είναι η ελευθερία που οι τεχνολογίε αυτέ δίνουν στα άτομα σε αυτό τον καινούργιο κόσμο. Παλιά, για να προχωρήσει στην καριέρα σου, έπρεπε να βρεθεί σε μια επιχείρηση, έπρεπε να πάνε κάποια πράγματα καλά, να ακολουθεί μια ιεραρχία. Και πάλι να έχει κάποια ταβάνια που πολλέ φορέ ήταν μετακίνητα ή κάποιε άλλε φορέ ήθελε λίγο τύχη και κάποια άλλα πράγματα για να τα ξεπεράσει ή να τα φτάσει. Σήμερα υπάρχει όλο και ένα πιο ανοιχτό από σύνορα κόσμο για τον καθένα από εμά να δείξει τη δουλειά του σε ένα μεγαλύτερο κοινό και να έχει τα μέσα να πραγματοποιήσει τη δουλειά του. Και για να μην το, να μην το λέω θεωρητικά, εννοώ ότι σήμερα. Κάποιο που είναι 20 χρονών και για να μην το πάμε επίση μόνο στον στενό τεχνοκρατικό τομέα των επιχειρήσεων, α πούμε ότι τραγουδάει καλά, μπορεί να, 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 να γυρίσει ένα βίντεο με μηδενικό κόστο, να το βάλει στο YouTube, να τον ακούσουν χιλιάδε άνθρωποι και χωρί να έχει να περάσει από οτιδήποτε φίλτρα παραγωγών, συνθετών με οποιοδήποτε συμβασμού κάνει, να έχει την ευκαιρία κάποιο να σε κρίνει για αυτό που αξίζει. Αυτό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα σε ένα μεγάλο μέρο των επιχειρήσεων. Καταργείται όλο και περισσότερο ο ιεραρχικό κόσμο και πάμε σε έναν κόσμο που έχουμε τα μέσα να παράγουμε κάτι εύκολα, φτηνά και να μας δει το σύμπαν. Αν συνεχίζει το παράδειγμα του τραγουδιστή, στην περίπτωση που τα κατάφερνε, με όποιου συμβασμού και με ό,τι άλλο σήμαινε αυτό, θα μπορούσε να ακουστεί στο ελληνικό κοινό, αν ήταν εδώ, άντε να πάει και στο Ρωμαίο ή στο Μπίο Μπίο, αν πηγαίνει πιο παλιά, και, και, κάπου εκεί έτσι, αποθεωνόμαστε. Σήμερα μπορεί να ακουστεί παντού. Αν είναι καλό, αν αρέσει. Α, αυτά νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικέ αλλαγέ. Είναι μια νέα εποχή. Δεν είμαστε στο κατόφλι τη. Είμαστε ήδη μέσα. Την εξέλιξη δεν τη σταματά. Είναι βαθύ πιστεύω μου αυτό. Προσπαθεί να πα μαζί τη. Αλλιώ θα σε παρασύρει. Πρέπει στον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιήσει τι νέε τεχνολογίε για τα καλά και όχι για τα κακά που πολλέ φορέ έχουν. Και έχοντα πει αυτά, θα ήθελα να πω ότι ε, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε εδώ τι 10 από τι 30 ε, ε, ιδέε που υπευλήθησαν σε μια πολύ αξιόλογη επιτροπή πριν από λίγο καιρό. Από αυτέ τι 10 ιδέε θα επιλογούν από εσά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι τρει νικητέ. Να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για αυτού που θα βρεθούν, αλλά και για του υπόλοιπου 7 και του υπόλοιπου 27 που προσπαθήσανε να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Σα λέω. Ε, επειδή είμαι πάρα πολύ υπέρ των νέων ιδεών, των νέων προσπαθειών και του ρίσκου, ότι κάποιο που σκέφτεται μπροστά τι περισσότερε φορέ στα μεγάλα πράγματα που σκέφτεται θα αποτύχει. Η κάθε καινούργια ιδέα συνήθω γίνεται αντικείμενο κριτική και πολλέ φορέ και χλεβασμού, κοροϊδία και ούτω καθεξής. Η μία που θα πετύχει θα σα κάνει να ξεχωρίσετε από του υπόλοιπου που απλά θα περιμένουν ποιε επόμενε ιδέε θα κοροϊδέψουν. Συνεχίστε την προσπάθεια, Μία φορά να σηκωθεί παραπάνω από αυτέ που θα πέσει κάνει τη διαφορά. Να σα πω ότι είμαστε επίση πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται εδώ μαζί μα ο Patrick Dixon, ένα από του πολύ σημαντικού ανθρώπου στον τομέα τη επιρροή νέων τεχνολογιών στο retail. Και να σα υποσχεθώ επίση ότι ναι, μεν αυτή είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη κυρίω σε apps και γενικά σε ιδέε που έχουν να κάνουν με, με, με retail και food and beverage και, και, και αυτό το σχετικό με τους δικούς μας στα εμπορικά μας κέντρα ανθρώπους, αλλά δεσμεύομαι να δώσουμε τα εμπορικά μας κέντρα σε, σαν χώρο στον οποίο θα μπορούν να βγαίνουν νέες ιδέες, όποιες νέες ιδέες είναι αυτές, ώστε όλο και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι να έχουν έναν λόγο να μείνουν στη χώρα μας, να σταματήσουμε αυτή τη διαρροή όχι με λόγια και με ευχές, αλλά με πράξεις. Σας ευχαριστώ και δίνω το χώρο στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της Βραδιάς. Γεια σας.